Για δεύτερη μέρα παρέμειναν συγκεντρωμένοι έξω από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισα συμφοιτητές και εκπρόσωποι της ομάδας πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στους 4 νεαρούς που κατηγορούνται για ηλεκτρική κλοπή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι νεαροί φέρονται ότι το Φεβρουάριο του 2009 εισέβαλαν στο σούπερ μάρκετ της Λάρισας και αφού άρπαξαν τρόφιμα και άλλα είδη, τα μοίρασαν σε διερχόμενους πολίτες σε παρακείμενη λαϊκή αγορά. Αυστηρός ήταν από το πρωί ο αστυνομικός έλεγχος στα δικαστήρια λίγο πριν ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Τη στήριξη στους 4 νεαρούς εξέφρασε με δηλώσεις το μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας αλληλεγγύης, κυρία Νίνα Σεφεριάδου, η οποία ζήτησε την απόσυρση των κατηγοριών. Η δίκη αυτή έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, οι συλλήψεις των νεαρών των 4 που έγιναν στην τύχη. Έγιναν στη στάση των ΤΕΗ κυρίως εξαιτίας της εμφάνισης. Και όταν λέω εξαιτίας της εμφάνισης, εννοώ ότι μιλάω για πολιτική στοχοποίηση. Δηλαδή, είναι ένας συγκεκριμένος χώρος που στοχοποιήθηκε πολιτικά, γι' αυτό γίνανε συλλήψεις. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Το δεύτερο όμως χαρακτηριστικό που μας ανησυχεί είναι ότι πλέον αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε 1 εκατομμύριο άνεργους. Αν αυτοί οι άνεργοι κάποια στιγμή μπουν στα σούπερ μάρκετ αναγκαστικά λόγω ανέχειας να πάρουν ψωμί ή να πάρουν είδη βασικής ανάγκης, δεν ξέρω πώς θα απαντήσει το κράτος και η δικαιοσύνη. Αν απαντήσει ανοίγοντας τις φυλακές, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει σοβαρά να το δούμε. Το δικαστήριο τελικά αναβλήθηκε για την 1η Φεβρουαρίου του 2012, ενώ έγινε και άρση των περιοριστικών όρων για τους κατηγορουμένους.